Ξέρεις την ταυτότητά μου. Πες μου καλό ρίζικη. Με δουλεύεις. Για ποιο θέμα. Α, δε σου είπε ο μπαμπάς. Από σήμερα έρχομαι καθημερινά στο εργοστάσιο. Και από αύριο μπορεί να έρχομαι και νωρίς το πρωί μαζί σας. Τρελάθηκες. Τι να κάνεις στο εργοστάσιο. Δεν προσφέρεται για σουλάτσο. Ξεκινά δουλειά. Στην αρχή στο τμήμα ανθρωπίνων πόρων και μετά βλέπουμε. Είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν έχω όρεξη για πλάκες. Ούτε εγώ. Ειδικά μαζί σου. Μου το πρότεινε ο μπαμπάς και δέχτηκα. Να το πάρεις πίσω. Μην τυχόν και πατήσεις το πόδι σου στην εταιρεία γιατί σου το έκοψα. Τρομάξαμε. Βρέστα με τον μπαμπά. Εγώ τώρα πάω να ντυθώ. Δεν θέλω να αργήσω πρώτη μου μέρα στη δουλειά, στη νέα μου θέση. Για πες, πότε περιμένεις να μου το πεις. Δεν κατάλαβα. Την άδεια θα σου ζητήσω για τι θα κάνω εδώ μέσα, ε. Έχει υπόψη ότι ό,τι δικαιώματα έχεις εσύ στο εργοστάσιο, έχει και η αδερφή σου, να σου θυμίσω. Ναι. Δηλαδή, εγώ σπούδαζα τόσα χρόνια, εκείνη έκανε τη μανούλα σπίτι και τώρα θα έρθει εδώ. Τι ξέρει εκείνη από τη δουλειά μας. Δηλαδή, μη μου πεις τώρα ότι όλο αυτό το κάνεις από ενδιαφέρον, ε. Θα μάθει, ρε. Δεν είναι χαζή. Δεν είσαι σοβαρός, έτσι. Θα φέρεις την άχρηστη εδώ μέσα να μας τα κάνει όλα σκατά. Τι είπες, ρε, τόσο παιδό. Είπες άχρηστη την αδερφή σου, ρε. Σε ό,τι αφορά, ό,τι έχει να κάνει εδώ μέσα είναι. Ρε, εσύ, άκου να σου πω. Εδώ μέσα αποφασίζω, δίνω εντολές και έχω τον τελευταίο λόγο εγώ. Αυτό βάλ το καλά στο νιονιό σου που ήρθες εδώ πέρα να μου παρουσιάσεις ότι ενδιαφέρεσαι περισσότερο εσύ για το εργοστάσιο από ότι εγώ, ρε.